καλημέρα. Τζουτζουκάκια. Γιουβέτσι όμως. Α. Να πω λίγο. Όπως τα λέω την πίτρα μου, τζουτζουκάκια. Τζουτζουκάκια γιουβέτσι. Τζουτζουκάκια. Μια συνταγή που την έστειλε σε μήνυμα μία τηλεθεάτρια στο Instagram και μου λέει δες τι ωραίο φαγητό φτιάχνω. Οπότε τρεις μέρες μετά το έφτιαξα. Τόνια, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνταγή. Ευχαριστούμε, Τόνια, να στέλνεις κι άλλα. Ωραία, έτσι. Πολύ πρωτότυπο. Δεν θα κάνω ποτέ τζουτζουκάκια γιουβέτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ ιδέα. Να σερβίρω. Έχετε πάρα πολύ ωραίο. Έχουν εντυπωσιαστεί όλοι με τη συνταγή. Και παλιότερα θυμάμαι, είχα φτιάξει και φέτος έτσι. Να και τα σουτζουκάκια. Και η αλήθεια είναι... Α, είναι για φωτογραφία, περίμενε. Φέρε, φέρε. Πως προσπάθησα σήμερα να κάνω μια σχετικά ελαφριά εκδοχή. Τα σουτζουκάκια, αν τα ψήσετε στο φούρνο και δεν τα τηγανίσετε και αν δεν τα πήξετε στο σκόρδο και το κύμινο, όχι, λέω να, δεν λέω να μην βάλετε καθόλου, αλλά ρε παιδί μου, όταν κάνουμε σουτζουκάκια, τι κάνουμε όλοι? Από υπερβάλλον ζήλο βάζουμε μέσα μπόλικο κύμινο και μπόλικο σκόρδο και μετά παραπονιόμαστε ότι είναι βαριά. Δεν θα είναι βαριά τα σουτζουκάκια αυτά, είναι εμείς θέμα που τα κάναμε βαριά. Άρα, πάρτε την κλασική συνταγή, αυτή που βρήκα κι εγώ, έψαξα πολύ στο διαδίκτυο, γιατί ξέρετε, είναι μερικές συνταγές που με φοβίζουν. Δεν θέλω να κάνω κάτι που δεν ισχύει. Οι νοικοκυρές, οι Σμυρνιές, έχω τύχει σε καυγά απίστευτο. Καυγά, σοβαρό τώρα, έτσι. Να μαλώνουν γιατί αν έχει μέσα η συνταγή κρεμμύδι ή όχι. Οι δύο υποστηρίζανε πως ναι και οι δύο όχι. Εσύ έβαλες. Εγώ έχω βάλει, ναι. Οπότε θεωρητικά τα σουτζουκάκια τα γνήσια από ό,τι έχω διαβάσει στο διαδίκτυο άπειρες συνταγές. Δεν έχουν κρεμμύδι. Τώρα ξέρω, θα έχω άπειρα επίσης μηνύματα, θα μου λένε κάποιες νοικοκυρές ότι έχουν. Παιδιά, οι συνταγές που βρήκα στο διαδίκτυο είναι εκατοντάδες. Η κάθε νοικοκυρά τα κάνει διαφορετικά, οκ. Okay. Αυτό πάει εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία, βάζω απάνω λίγη τριμμένη παρμεζάνα, δεν είχα κεφαλοτήρι. Αυτό νομίζω ότι είναι εντάξει, έχει βράσει. Και να βάλω και εδώ πέρα λίγα, έχει γίνει το κάτι άλλο. 10 δεύτερα να σερβίρω και εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε τις κάρτες. Το κάνω πρώτη φορά το φαγητό αυτό και μ' αρέσει που έχει μελώσει. Πάρε, θα παρακαλώ. Πάρω άλλο να μην στο χαλάς. Μα δεν μου χαλάς τίποτα, είναι για να τα φάμε αυτά. Έλα, να σου βάλω το, ξέρω. Θες εσύ ένα σουτζουκάκι και ελάχιστο πιθαράκι. Να δοκιμάσω, θέλω, δεν θα. Ξέρω, τόσο θες εσύ. Εντάξει, ωραία. Έγινε πολύ ωραίο. Έβαλα πολύ λίγα παχτή. Τι είπα, αλικά, καίει, πρόσεχε. Έλα, ρε φίλε. Okay, λοιπόν, καρτούλα παρακαλώ πολύ. Είναι ζουμερό, ε. Είναι ωραίο, σ' αρέσει αλήθεια. Πολύ. Ναι, και είναι πολύ απλό, δεν έβαλα μπαχαρικά πολλά. Πιο πολύ επιβάλλει την ντομάτα στη σάλτσα παρά τα μπαχαρικά από τα κεφτεδάκια. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε την κάρτα με τα υλικά για το γιουβέτσι με σουτζουκάκια που μου έστειλε η Τόνια. Δεν το επίθετο βέβαια, την ευχαριστούμε πολύ. 700 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος. 3-4 φέτες βαγιάτικο ψωμί. Βουτυγμένες σε λίγο κόκκινο κρασί ή και λίγο λευκό, ό,τι έχετε στην πόρτα του ψυγείου περίσσευμα. Αλλιώς και το νερό, όπως σας αρέσει. Το κρασί το κόκκινο δίνει ένα ωραίο άρωμα. Ένα κρεμμύδι αλεσμένο στο πολυμιξεράκι ή τριμμένο σε πολύ λεπτό ρεντέ στον τρίφτη. 2 αυγά. Μία κουταλιά της σούπας ξύδι, μία κουταλιά της σούπας κύμινο. Αν θέλετε να κάνετε κουταλιά της σούπας για ωραία. Κιμινάτα. Αν θέλετε να τα κάνετε πιο ελαφριά, βάλτε στη μύτη στο κουταλάκι του γλυκού. Πιο διακριτικό. 2 σκελίδες σκόρδο. Οι συνταγές μιλάνε για 6 και 8 σκελίδες σκόρδο. Εγώ βάλα 2 μόνο. Αν θέλετε, μην βάλετε καθόλου, βάλτε μόνο μία για το άρωμα. Άρα να πώς θα κάνετε πιο ελαφριά τα σουζουκάκια. Αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, παρακαλώ πολύ, θα χρειαστούμε ούτως ή άλλως ένα πακέτο κρυθαράκι. Το μικρό, το μεσαίο, το χοντρό, όποιο αρέσει σε εσάς. Ακόμα και ολικής άλεσης. Που το βρήκα και το έχω και στη γωνία στο ντεκόρ μου. Όποιο θέλετε, βάλτε εσείς, ωραίο θα γίνει. 4 όριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες και τριμμένες. 1 κρεμμύδι τριμμένο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1/3 του φλιτζανιού ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά και αν θέλετε και λίγο τυράκι για να τρίψετε από πάνω. Okay. Λοιπόν, εδώ πέρα λίγο ξεχάστηκα, δεν πειράζει. Έχουν πάρει λίγο παραπάνω από χρυσαφή χρώμα. Αλλά μια χαρά θα χαθούν μέσα στη σάλτσα και δεν με νοιάζει ιδιαίτερα. Αν ήταν και φταίδες, θα είχα συναχωρεθεί. Τηγανίζω τα σουτζουκάκια, θα σας τα φτιάξω τώρα, όμως θα τα ψήνω κιόλας στο φούρνο. Ξεχάστηκα με το πλαπλά, δεν πειράζει, χαμηλώνω και τη φωτιά ούτως ή άλλως. Καλά δεν καήκαν, αλλά παραπήρανε λίγο. Έχω και ψητά στο φούρνο και αυτό που δοκιμάσαμε πριν από λίγο, αυτό που έδειξα και δοκίμασε η Θεή, είναι με ψητά σουτζουκάκια.
Να βλέπετε τώρα, αυτά εμένα κατά βάθος μου αρέσει που συμβαίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή κρίσης θα τη ζήσει και μια νοικοκυρά που δεν ξέρει πώς να τη διαχειριστεί. Άμα παρακάψει το τηγάνι σας, απλώς μην παντικοπληθείτε και το τραβήξετε στην άκρη και καεί το χέρι σας. Χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε το πάνω στη φωτιά. Δεν θα πάθει τίποτα. Εντάξει. Εμένα το τηγάνι τώρα έχει υπερθερμανθεί. Οπότε ίσως μια νοικοκυρά ή ένα νέο παιδί που θα μπορούσε να το βγάλει από τη φωτιά και να προκαλέσει μια άσχημη κατάσταση. Εντάξει. Άρα χαμηλώστε αμέσως φωτιά και αφήστε το πάνω και θα γίνει μια χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σάλτσα για να βράζει. Μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή σε ένα τηγάνι ή κατά προτίμηση στη γάστρα που θα βάλετε στο φούρνο, αν μπαίνει κατευθείαν μέσα στο φούρνο η κατσαρόλα αυτή που έχετε, για να μην αλλάζετε σκεύη, για να μην λερώσετε ένα σκεύος παραπάνω, σοτάρετε το κρεμμύδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αντί να κάνετε τη σάλτσα σε άλλη κατσαρόλα και μετά να χύσετε τη σάλτσα σε ένα πύλινο ή σε μια γάστρα μεταλλική και να αλερώσετε δύο σκεύη, ξεκινήστε με τη γάστρα κατευθείαν στη φωτιά. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλη όσο η δική μου αυτή εδώ πέρα, η αγαπημένη μου, εντάξει. Μπορείτε να πάρετε μια πιο μικρή γάστρα εσείς. Την κλασική την πιτσιλωτή, θα τη δείτε σε λίγο, την έχω μέσα στο φούρνο και βράζει με τη σάλτσα που θα σας δείξω σε λίγο. Εδώ πέρα μέσα θα ρίξω τις 4 όριμες ντομάτες. Θα ρίξω μέσα το σκόρδο στη σάλτσα. Έχουμε σκόρδο και στα σουτζουκάκια και στη σάλτσα. Οπότε γι' αυτό σας είπα, προσέξτε να μην βάλετε πάρα πολύ και γίνει βαρύ το φαγητό, εκτός αν σας αρέσει βαρύ, ok. Το σκόρδο μέσα, αλάτι και πιπέρι φυσικά. Στη φρέσκια ντομάτα πολλοί βάζουν ζάχαρη. Εγώ δεν συνηθίζω να βάζω ζάχαρη παρά σε λίγα φαγητά. Δεν είναι λάθος, ούτε είναι κακό. Απλώς εμένα μου αρέσει αυτή η οξύτητα που έχει η σάλτσα. Ανακατεύω καλά και μόλις πάρει μία μικρή βράση η σάλτσα, θα δείτε τι θα κάνω στη συνέχεια. Πάμε τώρα για τα σουτζουκάκια. Ο Τάσος Αγγελής μου έστειλε ωραίο κιμά μοσχαρίσιο που του ζήτησα και εγώ κράτησα εδώ πέρα περίπου 700 γραμμάρια. Καλά, είναι και λίγο πιο βαρύ το κόβο. Μπορεί να είναι και 800 και 900, αλλά δεν πειράζει με το μάτι τώρα. Έτσι, καλά, συνήθως στα νοικοκυριά ένα κιλό κάνετε νοικοκυρές κιμά όταν θέλετε να κάνετε πολύ φαΐ ή 500 γραμμάρια αν είναι για 4 άτομα. Άρα προς το κιλό σας κόβω να βάζετε κι εσείς, εντάξει. Λοιπόν, να το ψωμί. Έφερε η Γεωργία από το σπίτι στο πρωί μισή φρατζόλα μπαγιάτικη που την κρατούσε γιατί ξέρετε θα κάνουμε σουτζουκάκια. Και θεωρητικά οι νοικοκυρές βγάζουν την κόρα. Εγώ βγάζω μόνο τα χοντρά κομμάτια αυτά εδώ πέρα πάνω, τα οποία δεν διαλύονται με το ανακάτεμα. Όμως το υπόλοιπο τα αφήνω. Δεν νομίζω να είναι τόσο. Βλέπετε, είναι πολύ μαλακό. Οπότε θα διαλυθεί μέσα στο ό,τι μπορώ βγάζω. Πάντως μην χάνετε χρόνο για να βγάλετε την κόρα από το ψωμί όσο μπορείτε. Τα χοντρά κομμάτια, τόσο είναι αρκετό. Και κοιτάξτε τώρα, το σωστό είναι να το πιέσετε απαλά, δυνατά, αλλά δυνατά και απαλά ταυτόχρονα πώς γίνεται. Να το πιέστε έτσι, σιγά σιγά, για να μην διαλυθεί το ψωμί. Γιατί να κάνω το λάθος, θα το κάνω το λάθος πάνω από τον κιμά. Τι κάνουνε πολλοί, πιέζουνε, μια στιγμή να βγάλω λίγο νερό ακόμα, ωραία. Και τώρα θα κάνω το λάθος. Το λάθος είναι αυτό, πολλοί πιέζουνε και το ψωμί κάνει αυτό πράγμα και μετά γίνεται σαν κρέμα. Γίνεται σαν. Είναι άσχημο, δεν είναι ωραίο. Πρέπει να το στύψετε απαλά όπως έκανα εγώ. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί άμα γίνει το ψωμί έτσι νιανιά, είναι άσχημο μετά μέσα στην τζουκάκια. Λοιπόν, ξύδι, κρεμμύδι, ελάχιστο σκόρδο, τύπου μία ή δύο σκελίδες, όσο θέλετε πάλι. Μια στιγμή να καθαρίσω το γάντι μου. Εντάξει, να και το σκόρδο. Δύο αυγά. Εγώ βάζω κρεμμύδι μέσα, όχι γιατί δεν θέλω να κάνω την παραδοσιακή συνταγή, αλλά γιατί το κρεμμύδι τα φρατεύει, παιδιά. Οπότε, εμένα μου αρέσει πολύ η ιδέα του κρεμμυδιού. Μια στιγμή να τσεκάρω τι γίνεται εκεί στο πλάι με την ντομάτα, να χαμηλώσω και λίγο τη φωτιά. Ωραία. Τέλεια. Και αυτά μια χαρά είναι τα σουζουκάκια. Όλα υπό έλεγχο. Ωραία. Πάμε για αλάτι. Πάμε για κίμινο. Άρα, αν θέλετε, βάζετε μία κουταλιά της σούπας για κανονικά σουζουκάκια, όσο είναι αυτή η ποσότητα δηλαδή. Αλλιώς, μισό κουταλάκι του γλυκού, τόσο περίπου, για ένα ωραίο ευχάριστο άρωμα κίμινου. Και εγώ το κίμινο το λατρεύω, αλλά το πολύ το κίμινο, παιδιά, μπορεί να με αρρωστήσει τόσο πολύ, δηλαδή μου πέφτει βαρύ. Αλλά λίγο το θέλω και μου αρέσει και πάρα πολύ, μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ανακατεύω καλά. Μέχρι ο κιμάς να πάρει ένα ωραίο ροζ ανοιχτό χρώμα. Εντάξει, ξέρετε, όπως πάντα προτιμώ να κερδίσω χρόνο στη μαγειρική μου και να μην σας δείξω όλο το ζύμωμα. Όμως τώρα θα το κάνω γρήγορα, δεν πειράζει.
Βλέπετε, ζυμώνω καλά και με τα δάχτυλά μου σχίζω τον κιμά, κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ζυμώνουμε τεμπέλικα έτσι. Θέλει το πάνω κάτω, βλέπετε, το πάνω κάτω, μέχρι να εξαφανιστεί το ψωμί και να γίνει το σουτζουκάκι, ο κιμάς ωραίος για να φτιάξουμε ωραία φράτα σουτζουκάκια. Όσο ανακατεύουμε, μπαίνει αέρας μέσα στον κιμά και αλλάζει το χρώμα του ούτως ή άλλως, το κάνει πιο ανοιχτό χρώμο. Αν το ζυμώσω στα αλήθεια, κάνα δεκάλεπτο που θέλει, παιδιά, αυτό γίνεται τόσο ρόζο ανοιχτό που δεν πιστεύει ότι είναι κιμάς. Εντάξει. Ανακατεύεται καλά και σχίζεται συνέχεια τον κιμά για να γίνει έτσι πιο βελούδινος. Τώρα ακόμα είναι λίγο κοκόδης, όμως σε λίγο, αν τον ανακατέψω ακόμα λίγο, θα γίνει βελούδινος. Τέλος πάντων, εγώ σταματάω εδώ πέρα και πάω εδώ στην άκρη για να φτιάξουμε κανένα δυο σουτζουκάκια και πάμε να δείξουμε πώς ψήνονται. Γεια σου, Φέη. Δεν έχει σημασία. Οκ, okay, ναι, μπουρνούζι ήταν αυτό, το είδα. Μπουρνούζι, οκ. Okay. Okay. Όλα στη μαγειρική τα κάνετε. Στην εκπομπή είστε σοβαροί, όλοι στη μαγειρική. Συμπαθώνετε. Πέρασε η Φέη μόλις με ένα μπουρνούζι. Ναι, το είδα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Εντάξει, υπερέβαλα πριν, δυνάμωσα, χαμηλώσα τη φωτιά πάρα πολύ. Φτιάχνετε σουτζουκάκια και επειδή τα κάνω γρήγορα, ας σας κάνω και ένα αργά. Λοιπόν, παίρνω κιμά, ο οποίος είναι περίπου 60 γραμμάρια με 65. Το ξέρω γιατί στο μαγαζί μου φτιάχνουμε κεφτέδες που είναι 50 γραμμάρια και ξέρω ποιο είναι το μέγεθός τους. Άρα αυτό είναι περίπου 60 ή 65. Κοιτάξτε τώρα πώς κάνουμε το σουτζουκάκι. Μια στιγμή να καθαρίσω τα γάντια γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η εικόνα με ρωμένα γάντια. Λοιπόν, βλέπετε, κάνουμε ένα μπαλάκι, το πιέζουμε καλά να φύγει ο αέρας που έχει μέσα γιατί σίγουρα έχει αέρα. Πλάθουμε σβέλτα ένα ωραίο μπαλάκι χωρίς να πιέζουμε πάρα πολύ, βλέπετε. Ένα ωραίο μπαλάκι έτσι και μετά κάνουμε μια ωραία, μια έτσι σαν οβίδα, βλέπετε, σιγά. Εδώ και μετά το φτιάχνετε ένα-ένα. Να είναι ωραίο, επειδή θα μαζέψουν πάρα πολύ, αυτό είναι πολύ παχούλο. Μόλις τηγανιστεί, θα σφίξει και θα γίνει κάπως έτσι σαν μπαλάκι. Οπότε στην αρχή, ένα μικρό μυστικό έτσι που κάνω εγώ, κάντε τα αρκετά λεπτά, σχεδόν σαν λουκανικάκια και αυτά θα βρουν το δρόμο του στο τηγάνι. Θα μαζέψουν, θα γίνουν ωραία. Να βάλω το ομό και το τηγανισμένο δίπλα. Κοιτάξτε. Βλέπετε, ακριβώς το μέγεθος που κάνει όλα. Το ομό είναι αυτό εδώ πέρα και το τηγανισμένο είναι αυτό. Και θα μαζέψει πολύ, εντάξει, και θα γίνει πιο έτσι σαν. Σαν σουτζουκάκι. Τώρα το πρώτο μοιάζει και λίγο με λουκάνικο. Εντάξει. Οπότε μην προσπαθήσετε από την αρχή να τους δώσετε το σχήμα το ωραίο που θέλετε, αυτό που ονειρεύεστε, το σουτζουκένιο, αυτό που οι άκρες είναι πιο πατημένες. Εσείς κάντε το λίγο ίσιο, έτσι, και φτιάξτε και λίγο τις ακρούλες και αυτό είναι το σουτζουκάκι σας. Οκ. Πάει και αυτό. Λοιπόν, ένα ακόμα στο τηγάνι και πάμε να δείξουμε τώρα πώς ψήνονται για να είμαι σήμερα στο χρόνο μου μια χαρά. Και είμαι χαρούμενος, τα έβγαλα όλα ωραία. Το φαΐ πέτυχε, ο χρόνος πέτυχε και όλα πετύχανε. Το καταλαβαίνετε ότι δεν βιάζομαι, γιατί άλλες φορές από τη φωνή μου το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε. Στη σάλτσα μέσα, όταν λίγο η σάλτσα έρθει και μαγειρευτεί και γίνει ωραία. Ας βάλω και λίγο πιπεράκι ακόμα, μια στόχο μπροστά μου. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε. Βάζουμε μέσα περίπου 4 ποτήρια νερό. Okay. Περίπου 1 λίτρο. Okay. Αν είστε του ποτηριού, 4 νεροπότηρα νερό είναι περίπου τόσο. Εάν εσείς λοιπόν βάζετε, μετράτε οι νέες νοικοκυρές με κανάτες που έχουν μέσα δοσομετρητή, βάλτε περίπου 1 λίτρο, 1 λίτρο και κάτι να μ' ακούτε, εμένα βάλτε 1200 ml, εντάξει. Αυτό είναι το κρυθαράκι ολικής άλεσης, δεν έχει μεγάλη διαφορά, εννοώ στο μαγείρεμα, από το συμβατικό, από το απλό, απλώς είναι λίγο πιο σκούρο. Και βέβαια είναι πολύ νόστιμο και οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας τώρα κρίνει ποιο κρυθαράκι θα χρησιμοποιήσει για τους δικούς του λόγους. Άλλοι για γεύση, άλλοι για λόγους διατροφής κτλ. Άρα, σάλτσα απλή με ελάχιστο σκόρδο. Βάζουμε 4 ποτήρια, περίπου 1 λίτρο ή 1200 ml νερό ζεστό. Ανακατεύουμε απαλά το κρυθαράκι. Okay. Και τώρα τι κάνουμε. Πάμε στο φούρνο να βγάλω τα ψητά τα σουτζουκάκια. Εδώ πέρα, θα κουμπίσω, εδώ. Οκ, okay. Και με μία κουτάλα παίρνετε τα σουτζουκάκια, συγγνώμη, και τα κουμπάτε μέσα στο γιουβέτσι, το κρυθαράκι, ακόμα δεν λέγεται γιουβέτσι, τώρα θα γίνει γιουβέτσι σε λίγο, που αρχίζει σιγά σιγά να βράζει, οκ, okay. Και μόλις αρχίσει να βράζει, πριν κοχλάσει δυνατά, βάζουμε το φαγητό πάλι στο φούρνο πίσω, σε προθερμανωμένο φούρνο εννοείται. Εγώ πάντα τα φαγητά αυτά που έχουν κρέας στους 250 θέλω να μαγειρεύονται έτσι με ένταση μες στο φούρνο. Θεωρώ ότι γίνονται πιο ωραία. Καμιά φορά το πολύ αργό μαγείρεμα στο φούρνο μέσα δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Στην κατσαρόλα σίγουρα μου αρέσουν τα γλυκά μαγειρέματα, τα σιγανά. Στο φούρνο όμως αυτό τώρα θα γίνει πολύ ωραίο. Το θέλει το βράσιμό του, έτσι. Άρα περίπου 220 με 240, άντε βία 250, αν δεν φοβάστε το.
το φούρνο σας. Πολλές νοικοκυρές φοβούνται το φούρνο. Το ελάχιστο ζουμάκι που είναι εδώ μέσα, σιγά μην το πετάξω. Όλη η νοστιμιά εδώ είναι, στο ζουμάκι αυτό το λίγο. Και πάμε να βάλουμε το φαγητό μέσα στο φούρνο. Ένα απαλό κούνημα, βλέπετε. Απαλό κούνημα. Και είμαστε έτοιμοι. Το The Gay είναι εντάξει. Πού να το βάλω, το βάλω εδώ. Και επίσης να πω ότι το φαγητό αυτό, όπως και το γιουβέτσι, το πύλινο, το μαγειρεύω κάτω-κάτω στο φούρνο, το κουμπάω στο φούρνο κάτω και βάζω πάνω-κάτω αντίσταση. Και αγαπητοί μου, Φίλιπ, με ρώτησε χθες στο Instagram, δεν χαλάει ο φούρνος αν ακουμπήσεις εδώ πέρα σκεύος. Δεν χρειάζεται να βάλεις απαραίτητα σχάρα, οκ. Okay? Αν φοβάσαι, βάλε σχάρα. Αλλά εγώ τα φαγητά αυτά, όπως το γιουβέτσι και κάτι άλλο που κάνω, κοτόπουλα με ρύζια, μοσχαράκια, με χιλοπίτες, τα κουμπάω όλα κάτω. Γιατί βράζει από κάτω ο φούρνος και ψήνονται ωραία. Εντάξει, πάνω κάτω λοιπόν αντίσταση. Περίπου 200 κάτι δυνατό φούρνο και σε μισή ώρα το φαγητό θα είναι έτοιμο. Υπολογίστε, τελευταίο μυστικό, να βγάλετε το γιουβέτσι πολύ ζουμερό, όταν το βγάλετε από το φούρνο, να έχει μέσα πολύ ζουμάκι μετά από μισή ώρα, ώστε αν το αφήσετε 10-15 λεπτάκια να ξεκουραστεί και να χυλώσει, να τραβήξει το ζουμί και να έρθει στα ίσια του. Μην τελειώσετε το γιουβέτσι μέσα στο φούρνο να είναι χυλωμένο, χωρίς υγρά. Μόλις το βγάλετε θα θέλει πριόνι να κοπεί. Τσιμέντο. Ράκι με ζουμάκι και...